Φίλες και φίλοι, σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί τα 10 μεγαλύτερα μυστήρια που συμβαίνουν στον κόσμο και δεν έχει βρεθεί ακόμα εξήγηση σχετικά με το τι ισχύει γύρω από αυτά. Έτσι, τα σενάρια που ακούγονται είναι πολλά, ενώ τα ίδια τα μυστήρια είναι άκρως ενδιαφέροντα. Πάμε να τα δούμε μαζί. Ξεκινάμε στο νούμερο 10 με το πλοιάριο Mary Celeste. Το Mary Celeste ήταν ένα αμερικανικό εμπορικό ιστιοφόρο, το οποίο βρέθηκε μεσοπέλαγα να πλέει ακυβέρνητο στη μέση του Ατλαντικού ωκεανού, χωρίς πλήρωμα, στις 5 Δεκεμβρίου του 1872. Οι σωσίβιες λέμβοι έλειπαν, αλλά το πλοίο ήταν σε άριστη κατάσταση και γεμάτο προμήθειες. Κανένα μέλος από το πλήρωμα δεν βρέθηκε ποτέ. Οι θεωρίες που ακούστηκαν ήταν πολλές. Κάποιοι μίλησαν για κακοκαιρίες και τυφώνες που έπνιξαν το πλήρωμα, αλλά όχι το καράβι. Άλλοι μίλησαν για πειρατές που έπιασαν εχμάλωτους το πλήρωμα, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατέλαβαν το ίδιο το καράβι, ενώ ακούστηκε μέχρι και το σενάριο της επίθεσης από πλάσματα της θάλασσας. Όποια και αν ήταν η πραγματικότητα, καμία θεωρία δεν έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, καθιστώντας το μυστήριο του πλοίου Mary Celeste ένα από τα πιο γνωστά άλυτα μυστήρια της ιστορίας. Στο 9 θα δούμε το τρίγωνο των Βερμούδων. Είναι γνωστό σε όλους ότι πολλά αεροπλάνα και πλοία έχουν χαθεί στο λεγόμενο τρίγωνο των Βερμούδων, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο Ατλαντικό ωκεανό. Το πρώτο σχετικό άρθρο δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα το 1950. Παρόλο που έχουν γίνει εξονυχιστικές έρευνες και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι όλες οι θεωρίες που αφορούν στο τρίγωνο των Βερμούδων ή τρίγωνο του διαβόλου όπως είναι γνωστό δεν ευσταθούν, εξακολουθεί να μην έχει δοθεί ικανοποιητική εξήγηση για το συγκεκριμένο μυστήριο μέχρι και σήμερα. Έτσι, ο μεγάλος αριθμός αεροσκαφών και πλοίων που έχουν εξαφανιστεί κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες παραμένει αδιευκρίνιστος, ενώ διάφοροι αστικοί μύθοι έχουν αποδώσει αυτές τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα, αλλά μέχρι και σε εξωγήινα όντα. Περνάμε στο νούμερο 8 και το μυστήριο του Stonehenge. Το προϊστορικό αυτό μνημείο βρίσκεται στη Νότια Αγγλία και υπολογίζεται ότι χρειάστηκε περίπου 1500 χρόνια για να χτιστεί. Αποτελείται από πελώριους όρθιους βράχους και έχει ανακηρυχθεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς από την UNESCO. Παρόλο που υπάρχουν επιστήμονες που ισχυρίζονται ότι οι πέτρες μεταφέρθηκαν από παγετώνες εκεί και όχι από ανθρώπους, ο σκοπός για τον οποίο χτίστηκε τον Stonehenge, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο έφτασαν οι πελώριες πέτρες εκεί, παραμένουν μυστήριο. Σύμφωνα με θεωρίες, λέγεται ότι υπήρξε τόπος ταφής ή τόπος θεραπείας. Κανείς όμως δεν ξέρει να πει για σίγουρα. Στο νούμερο 7 θα δούμε τον βασιλιά Αρθούρο. Ο βασιλιάς Αρθούρος, ο μυθικός βασιλιάς της Ουαλίας, είναι ένα πρόσωπο αμφίβολης ιστορικής αυθεντικότητας του 6ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος, σύμφωνα με το μύθο, είχε τα κατάλληλα ιδανικά της Βρετανικής Μοναρχίας. Σύμφωνα πάντα με το θρύλο, ο Αρθούρος διαδέχθηκε το 516 τον πατέρα του και άρχισε τους αγώνες κατά των επιδρομέων Σαξόνων και των συμμάχων τους, τους οποίους και κατατρόπωσε. Επανέφερε τη χριστιανική θρησκεία που είχαν καταργήσει οι Σάξονες και κατέκτησε διαδοχικά τη Σκωτία, την Ιρλανδία, την Νορβηγία, τη Δανία και την Ισλανδία. Στη συνέχεια ίδρυσε το τάγμα των υποτών της Στρογγυλής Τραπέζης και κυβέρνησε το βασίλειο αυτό ειρηνικά μέχρι το 542 μετά Χριστόν, το οποίο και θεωρείται έτος θανάτου του. Στα αβέβαια αυτά γεγονότα, η επική ποιήση έχει προσθέσει πολλούς και διάφορους θρύλους. Σύμφωνα με έναν από αυτούς, ο βασιλιάς Αρθούρος δεν έχει πεθάνει, αλλά παραμένει στο νησί Άβαλον υπό την προστασία 9 νυμφών, με σκοπό να διεκδικήσει την επανάκτηση των δύο Βρετανιών του όταν επέλθει η κατάλληλη στιγμή. Στο 6 έχουμε το μυστήριο της κατάρρευσης της εποχής του Χαλκού. Κατά τη διάρκεια της ύστερης εποχής του Χαλκού, η Ανατολική Μεσόγειος ήταν το κέντρο των πιο προηγμένων πολιτισμών του κόσμου. Στην Αίγυπτο, το νέο βασίλειο ήταν στο αποκορύφωμά του, στη Μικρά Ασία οι Χεταίοι είχαν δημιουργήσει μεγάλη αυτοκρατορία και στο Αιγαίο ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ανθούσε. Ωστόσο, γύρω στο 1250 π.Χ. η Ανατολική Μεσόγειος σύστηκε από κύματα εισβολών και επιδρομών. Στο Αιγαίο, η κάθοδος των Δωριαίων κατέλυσε το Μυκηναϊκό πολιτισμό. Λίγο αργότερα, η Εγγύης Ανατολή δέχθηκε επίθεση από τους λαούς της θάλασσας όπως τους έλεγαν. Η ερμηνεία της προέλευσης των λαών της θάλασσας είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και περίπλοκα ζητήματα της ιστορίας. Παραμένει μέχρι και σήμερα μυστήριο. Μία θεωρία είναι ότι ήταν πρόσφυγες από την κάθοδο των Δωριαίων του Αιγαίου, μία άλλη θεωρία λέει ότι ήταν πρόσφυγες από ένα λοιμό στη Μικρά Ασία, ενώ ακούγεται μέχρι και ότι ήρθαν από τη Δυτική Μεσόγειο,
βάζονταν στόχο να κατακτήσουν τη Μεσόγειο και να γίνουν οι διακινητές όλου του τότε θαλάσσιου εμπορίου. Τι ισχύει πραγματικά, ίσως να μην μάθουμε ποτέ. Στο 5 θα δούμε το μυστήριο που περιτριγυρίζει τα έργα του William Shakespeare. Ο Shakespeare ήταν Άγγλος ποιητής και θεατρικός συγγραφέας. Θεωρείται κατά πολλούς ως ο σημαντικότερος συγγραφέας που έγραψε στην αγγλική γλώσσα και ένας από τους σημαντικότερους δραματουργούς παγκοσμίως. Το ζήτημα της πατρότητας των έργων του μεγάλου Βρετανού βάρδου εξακολουθεί να στοιχιώνει πολλούς μελετητές, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν ένας ταπεινός άνθρωπος από την επαρχία να καταφέρει να μπει στον κόσμο της λογοτεχνίας και στον πολύ κλειστό κύκλο των τότε λόγιων. Πολλές θεωρίες λένε ότι τα έργα του τα έγραψε άλλος, όπως ο Sir Francis Bacon ή ο Edward de Vere ή άλλοι λόγοι της εποχής. Φυσικά, όλα αυτά είναι απλά εικασίες. Στο νούμερο 4 θα δούμε το μυστήριο που συνοδεύει τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Ήταν γνωστός και ως χρονολόγιο των αντικυθύρων, υπολογιστής των αντικυθύρων ή αστρολάβος των αντικυθύρων και είναι ένα αρχαίο τέχνεργο το οποίο λειτουργούσε ως αναλογικός, μηχανικός υπολογιστής αλλά και ως όργανο αστρονομικών παρατηρήσεων. Παρουσιάζει ομοιότητες με πολύπλοκο ορολογιακό μηχανισμό. Ο μηχανισμός έχει αποφασιστεί πως δεν πρέπει να μετακινηθεί εκτός Ελλάδας λόγω της σημασίας του ως εύρημα αλλά και της ευαίσθητης κατασκευής του. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων είναι γνωστός ως ο πρώτος υπολογιστής της ιστορίας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα περίπλοκο σύστημα αποτελούμενο από χάλκινα εργαλεία που χρονολογούνται γύρω στο 60 π.Χ. και χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους Έλληνες μεταξύ άλλων και για την έβρεση των τότε μελλοντικών ηλιακών και σεληνιακών εκλήψεων. Αυτό που αποτελεί μυστήριο είναι το γεγονός ότι η τεχνολογία αυτή δεν φαίνεται να έχει εμφανιστεί ξανά στην Ευρώπη παρά μόνο τον 14ο αιώνα. Πολλούς δηλαδή αιώνες μετά το μηχανισμό των αντικυθύρων, αφήνοντας έτσι επιστήμονες και ερευνητές απορριμμένους για το πώς είναι δυνατόν να έχει παραχθεί τέτοιο μηχάνημα με την τεχνολογία της τότε εποχής. Πάμε στο νούμερο 3 και την περιοχή 51. Η περιοχή 51 είναι μια απομακρυσμένη αεροπορική βάση στη Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στην οποία λέγεται ότι αποσύρονταν τα UFO τα οποία είχαν πέσει στη γη. Οι θεωρίες είναι αμέτρητες, καθώς εκεί κοντά βρίσκεται και μια λεωφόρος, στην οποία κάποιοι ισχυρίζονται ότι εμφανίζονται διαστημόπλια. Λέγεται επίσης ότι υπάρχει μια υπόγεια ερευνητική εγκατάσταση. Ουσιαστικά πρόκειται για μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη νότια όχθη της λίμνης Γκρουμ. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Νεβάδα, στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσημα, ο πρωταρχικός σκοπός της βάσης είναι απροσδιόριστος. Ωστόσο, με βάση τα ιστορικά στοιχεία, πιθανόν να υποστηρίζει την εξέλιξη και δοκιμή πειραματικών αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων. Η έντονη μυστικότητα που περιβάλλει τη βάση είναι συχνά θέμα για διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και θεάσεις αγνώστου ταυτότητος υπτάμενα αντικείμενα, ή αλλιώς άτια. Έχει χρησιμοποιηθεί ως εξωγήινη βάση σε πολλές αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και πολλοί Αμερικάνοι υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται μόνο περί θεωρίας, αλλά περί πραγματικότητας. Παρά το γεγονός ότι η βάση δεν έχει κηρυχθεί ως μυστική, όλες οι έρευνες και τα γεγονότα που αφορούν την περιοχή 51 είναι απόρριτες πληροφορίες. Νούμερο 2 και ακόμα ένα μυστήριο, αυτή τη φορά με αεροπλάνο και πιλότο γυναίκα. Η Αμέλια Έρχαρτ ήταν Αμερικανίδα πρωτοπόρος της αεροπορίας, ενώ ήταν και συγγραφέας και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών. Η Έρχαρτ ήταν η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με τον Σταυρό Διακεκριμένης Πτήσης ως η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό ωκεανό. Έκανε πολλά ρεκόρ, έγραψε βιβλία για τις εμπειρίες της στους εθέρες, τα οποία γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες, και επίσης συνέλαβε στη δημιουργία της οργάνωσης The 99s, μίας οργάνωσης για τις γυναίκες πιλότους. Η Αμέλια Έρχαρτ βρισκόταν μέσα στο μονοκινητήριο αεροσκάφος της όταν εξαφανίστηκε πάνω από το κεντρικό Ειρηνικό ωκεανό κοντά στην νήσο Χάουλαντ. Βρισκόταν κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της να κάνει το γύρο της γης, το έτος 1937. Ο λόγος της εξαφάνισής της παραμένει άγνωστος μέχρι και σήμερα, αφού η σωρός της και το αεροπλάνο δεν βρέθηκαν ποτέ, ενώ η ζωή της, η σταδιοδρομία και η εξαφάνισή της συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να προσελκύουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Ένα από τα μυστήρια που σίγουρα θα ήθελαν πολλοί να λυθεί. Φτάσαμε στο νούμερο 1, όπου θα δούμε
το τέρας του Loch Ness. Σύμφωνα με το θρύλο, το τέρας του Loch Ness, το οποίο απέκτησε και το χαϊδευτικό Nessie, είναι ένα θαλάσσιο όν, το οποίο λέγεται ότι εμφανίστηκε στη Σκωτία τη δεκαετία του 1930. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ζώο από την οικογένεια των δεινοσαύρων. Η λεγόμενη φωτογραφία του χειρουργού από το 1934 πιστεύεται ότι είναι η πρώτη φωτογραφική απόδειξη του πλάσματος αυτού. Ο ερευνητής Robert Rines ανέφερε ότι ίσως κάποια ζώα μπορεί να έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας της υπεθέρμανσης του πλανήτη, αλλά υπάρχει και μια πολύ μικρή πιθανότητα να έχει επιζήσει κάποιο από αυτά, παραδείγματος χάρη στο γεγονός ότι περνούσε μεγάλα διαστήματα κάτω από την επιφάνεια της λίμνης. Ίσως να ζει δηλαδή ένα τέρας, ας πούμε. Μάλιστα. Εσείς φίλες και φίλοι, τι λέτε, είναι το τέρας του Loch Ness αληθινό ή όχι? Πάμε να δούμε και ένα bonus. Θα δούμε ένα πολύ περίεργο γεγονός, το μυστήριο με τον χορό της Πανούκλας. Τον Ιούλιο του 1518, η Φράου Τοφέα, μία κάτοικος του Στρασβούργου που αποτελούσε τότε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άρχισε ξαφνικά να χορεύει στον δρόμο. Σύντομα την ακολούθησαν και άλλοι, οι οποίοι και εκείνοι χόρευαν ανεξέλεγκτα. Μέσα σε ένα μήνα, 400 άτομα χόρευαν και πολλά από αυτά πέθαναν από εξάντληση και καρδιακή προσβολή, αφού εξασθενούσε ο οργανισμός τους μετά από αμέτρητες ώρες χορού. Ο χορός της Πανούκλας του 1518, όπως έγινε γνωστός, δεν συνέβη ξανά από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά. Είναι άγνωστο εάν πρόκειται για πραγματική ασθένεια ή για κοινωνικό φαινόμενο κάποιου είδους που μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να εξηγηθεί. Το σίγουρο είναι ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί ένα πραγματικά μεγάλο μυστήριο. Αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, κάποια από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια στον κόσμο. Αποτελεί μυστήριο το τι ισχύει γύρω από αυτά τα μυστήρια, ενώ όπως σε κάθε εικασία τα σενάρια είναι πολλά, έτσι ο καθένας πρέπει να προσέχει τι ακούει και τι πιστεύει. Εσείς τι λέτε, μύθος ή αλήθεια?